Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Με αυτή τη φορά δεν θα σας πάω στο Σαντορίνι, Μύκονο, καλοκαίρι γενικότερα. Θα σας πάω στο κλίμα των Χριστουγέννων. Στο κλίμα των Χριστουγέννων θα κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο στο οποίο θα σας δείξουμε πώς θα στολίσουμε το σαλόνι, όχι το υπόλοιπο σπίτι. Γιατί θα έρθει άλλο βίντεο που θα δείξουμε πώς έγινε όλο το σπίτι μας. Κανονικά έπρεπε εκείνο πρώτο. Μην μιλάς! Και εννοείται για να γίνει και διασκεδαστικό το βίντεο, αλλά και για να φάμε και καλά εμείς στο τέλος, θα κάνουμε και ένα κέικ χριστουγεννιάτικο. Θα κάνεις. Θα κάνω. Και μετά θα στολίσουμε το σπίτι. Γι' αυτό για κάτι πιο ενδιαφέρον, κάντε follow εμένα. Τι με τι. Κανονικά θέλει χυμό πορτοκάλι. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή, οπότε δεν πειράζει. Θα κάνουμε πατέντα. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Βάλαμε λίγο παραπάνω. Πώς υπολογίζεις τα γραμμάρια με αυτό? Τα δείχνει εδώ. Α, δεν είδα ότι είχες το. Πόντιε. Ανακατεύουμε. Baking powder. Γιατί βιάζεις? Γιατί με πιέζει το αφεντικό μου να δω στις 7 η ώρα στη δουλειά. Βοήθεια. Τόσο έκανα. Μία κουταλιά μαγειρική σόδα. Πάμε εδώ κοντά να δεις. Ω, μάλιστα. Ξύζουμε. Τουλάχιστον έχω πορτοκάλι, δεν είχα χυμό πορτοκάλι, δεν έχω πορτοκάλι. Τώρα θα βάλουμε αλεύρι. 500 θέλω. Και έχω 374, πρέπει να βάλουμε απ' έξω. Γενικότερα ένα πράγμα που δεν έχω πει στα βιντεάκια μου είναι ότι μ' αρέσει η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Και αφού πήρα το κολλάι με τα βίντεο γενικότερα, γιατί να μην σας δείξω ωραίες συνταγές. Γενικότερα χρησιμοποιώ full πετρετζίκι. Είναι η λατρεία μου. Ό,τι και να κάνω από αυτό πετυχαίνει. Πάμε στο καλύτερο κομμάτι του κέικ και δεν είναι το μαχαίρι. Τα άφησα μεγάλα κομματάκια για να νιώθεις με τη σοκολάτα μέσα και κάτσε, αυτό είναι γύρω σου, φίλε. Το εδώ τρώγεται. Ναι, τρώγεται γιατί δεν έχει αυγά μέσα, είναι νηστίσιμο. Είναι τέλειο. Αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει όμως. Άνετα τα τρώω όλα μόνος μου αυτό. Συν ένα, γράψτε κάτω ότι και έχει δίκιο. Αν αυτό το πράγμα πριν το κέικ, το τρώτε και μόνος σας. Λαδώνουμε λίγο, να μην κολλήσει κάθε το κέικ. Βάζει και αλευράκι, πάλι για να μην κολλήσει. Έλα φίλο, τι μείνει θα το πάρεις εσύ. Ελπίζω να μείνει πολύ. Μη λες τέτοια. Άντε, έλα σου αφή. Αφού προθερμάναμε το φούρνο, το βάλουμε τώρα στο 170. Άντε, τρώγεσαι φίλε. Κουτάλι. Να το. Μπορώ να πάθω κάτι από αυτό? Όχι, αφού σου είπα, δεν έχει ομάδα. Είναι νηστίσιμο. Πρώτη φορά μου αφήνει κανείς τόσο. Η μαμά μου πάντα το έπαιρνε όλο για να φάω πολύ λίγο. Αλήθεια. Τέλειο. Λοιπόν, ένα πράγμα που δεν σας είπαμε είναι το ότι είναι η πρώτη φορά που στολίζουμε σε δικό μας σπίτι. Άντε, πάμε να στολίσουμε. Κάντε μου όλοι follow για να βλέπετε κάτι πιο ενδιαφέρον. Ποιος παίρνει τα παραπάνω, ποιος? Αυτός, ένα μηδέν. Ορίστε. Περίμενε. Δεν μπορώ. Πες εδώ τη χρυσή που έγινε. Χρυσό κορίτσι πήρες. Πέσου. Έλα, Λάιση. Άντικος. Σκέφτομαι ότι δεν έχει τρύπες αυτό εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βιδώσουμε αυτά εδώ. Άρα μήπως τα βάζουμε ήδη. Δες λίγο. Βάλ το. Τέλεια. Τώρα βάλε να το βιδώσεις. Αυτό απλά το κρατάει σταθερό, δεν χρειάζεται να είναι βιδωμένο κανονικά. Τα κατάφερες. Θεωρώ πως είναι μια χαρά. Μπορούμε να ανοίξουμε ένα-ένα τα φύλλα. Άμα γίνει αυτό σωστά, δεν φοβάσαι τίποτα. Άμα δεν γίνει. Φοβάσαι πάρα πολλά. Να δούμε πώς έγινε το κέικ μέχρι στιγμή. Το λίγο ρεύμα. Άντεψε ξέρω για εσάς. Να το και το δεύτερο. Ποιος είσαι τέλος πάντων. Καλά είσαι. Άρε Νίκ. Να γιατί δεν έρχομαστε στο γυμναστήριο. Βγάζουμε τέτοια βίντεο. Πάλι καλά ο κόσμος έχει κάνει subscribe στο δικό μου κανάλι. Μην βαριέται. Δεν είναι πάρα πολύ κακός. Γιατί δεν είναι ωραία τα δικά μου τα βιντεάκια. Πες αλήθεια τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά που είναι μέσα. Για τα 99% είσαι σε όλα μέσα. Κίνηση στιγμές είναι ωραία. Λίγο πιο κατά κάτω να τα κάνεις. Δεν τα κάνεις έτσι, τα κάνεις κατά πάνω κάπως. Τσακ, τσακ, τα ανοίγεις, τα ανοίγεις, τα απλώνεις. Α, σταμάτα ρε Δημήτρη. Να γιατί αργούμε στα γυμναστήρια. Τελείωνε. Ναι, τελείωνε, τώρα τελείωνε. Να δείξουμε ότι βοηθάμε. Όλα εγώ τα έκανα. Ποιος είσαι τέλος πάντων. Ξέχασα στις 7.30 πρέπει να κάνουμε το κέικ. Το αυτό κομμάτι το βάζεις εσύ. Μα τι τιμή, περίμενε γιατί εδώ πέρα. Εγώ σε λέω να τα ανοίξεις και εσύ τα βάζεις κατά πάνω. Τελείωνε. Τα βάλα. Μπράβο. Ακόμα και τα δέντρα πιο ψηλό από σένα. Επίτηδες του πήρα πιο ψηλό, δεν είχα δει. Έσκασα από τη ζέστη. Είναι και παγωμένα, δόξα τω Θεώ.
Τζάκι φταίει. Και εσύ είπαμε ήταν άψες. Όπως το πάρει κανείς. Και αφού τελειώσαμε το άνοιγμα των πλαδιών, ήρθε η ώρα να αποφασίσω, σύσσουμε, ναι, πού θα μπει το δέντρο. Και μια επιλογή που έχεις, που ήθελες εσύ δηλαδή. Εδώ. Τέλειο, σούπερ. Το πιο κατάλληλο είναι. Και άλλη επιλογή είναι δική μου και είναι εδώ. Τι γνώμη έχεις? Δες τώρα τι γίνεται. Δεν είναι μόνο να χωράς, είναι και να απλώνεις ρούχα. Και είναι το πράγμα πώς θα το βγάλεις έξω. Μην μου πεις ανοίγουμε αυτό εδώ. Θα ανοίγουμε αυτό εδώ. Όχι. Άλλο. Εγώ θα το μετά στο καναπέ, βλέπω τη λωρασίτσα. Τέλεια. Σούπερ. Θέλω να βλέπω και το δέντρο με εδώ που έτσι γυρνάω και τα βλέπω έτσι. Πάρε το δικό της θα περάσει. Ενδιάμεσο διάλειμμα πήγε μία ώρα μετά από τότε που βάλαμε το κέικ. Και πρέπει να πάρω οδοντογλυφίδα. Πρέπει την οδοντογλυφίδα όπως ξέρετε όλοι. Τσεκάρουμε άμα έχει γίνει. Α, έτσι το τσεκάρουμε. Όπως δεν ξέρετε όλοι λοιπόν, κάποιοι από εσάς. Wow, είναι πολύ ωραίος ο φούρνος. Βλέπεις? Ναι. Όταν είναι καθαρό και δεν έχει ζυμάρι πάνω σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Α, και αυτό είναι καθαρό. Βλέπεις ζυμάρι πάνω? Όχι. Πάπα, άστο, θα το σπάσεις, θα το κάνω εγώ. Μη γελάς, δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Ήταν τέλειο μέχρι... μέχρι 8! Θα το κάνω εγώ. Όχι, θα μου το καταστρέψεις τελείως. Τι λες βρε, χρόνια είμαι στην εμπειρία. Ξέρεις πόσα κέικ έχω κάνει εγώ. Φέρ το εδώ να το... εγώ. Παίξε εδώ ακριβώς. Κανονικά το πετυχαίνω, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτή την πλευρά. Τι έκανες! Μετά τα τεχνικά προβλήματα και αφού έγινε χάλια η μπλούζα μου και έπρεπε να αλλάξω, βάζει άχνη. Αρχικά μην το δίνεις από πολλές πλευρές, έχει γίνει χάλι μαύρο. Στη μαγειρική μου καριέρα έχω να δηλώσω την πρώτη φορά μου συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, καλά. Έπρεπε στο βίντεο δηλαδή. Δεν πειράζει. Τίτλος βίντεο. Απέτυχα το κέικ για τον άντρα μου. Γιατί είναι για σένα το έκανα μόνο. Αυτό εγώ θα το φάω και μόνο. Σήμερα το βράδυ δεν θα το ξαναδεί. Είδα, ο Μέρι και αυτό έπαιζε. Φάε! Καλό. Θα πρέπει να πάω στον ουρανίσκο μου για να πάρω γεύση. Αφού βάλαμε τη θέση της Αλεξάνδρας προφανώς, θα να βάλουμε τα λαμπάκια. Τώρα γράψτε στα σχόλια κάτω. Σε ποια νου τη θέση θέλατε, στο Δημήτρη, προτιμάτε στη δική μου. Κάτσε λίγο να ανοίξω. Α, ανοίγει. Αυτό εδώ είναι η βιτρίνα. Βάζεις μία φορά τα πράγματα και μετά τα αφήνεις. Δεν βλέπω να τα βάλω. Γιατί έχουμε τεχνικά προβλήματα. Θα μας φέρουν την υπόλοιπη βιτρίνα το Σάββατο. Ωπα, μας τώρα. Μακάρι να μην πάνε έτσι όπως έκανα το κέικ. Και είναι τόσο νόστιμο. Έπρεπε να γαλάσει έτσι. Δεν έπρεπε να το κάνω ζεστό. Έπρεπε να το αφήσω λίγο να κρυώσει. Αλεξάνδρα μου, πες μην ανησυχείς. Δεν μετράει πάντα η εμφάνιση. Εγώ γιατί σε επέλεξα. Κακιασμένε άνθρωπε, πάρ' το πίσω. Το σκέφτηκα. Κάνε καμιά δουλειά σωστά, άιντε. Μόνο βλακίες να λες. Γιατί σταματάει, εδώ θέλει διόρθωμα. Νομίζω ότι το έχει κάνει τέλειο. Γράψτε κάτω στο σχόλιο. Το άλλο που δεν μπορούσε εσύ το άνοιξα μια χαρά εύκολα τώρα. Και δεν είπε και στην κάμερα πραγματικά. Ναι, αλλά εκεί σου είχα κολλήσει αυτά εδώ. Όλο αυτό μόνη μου το άνοιξα. Όχι γιατί με βοήθησε το Δημητράκι. Δύο επιλογές. Μία είναι αυτή. Να τα δένουμε, να τα βάζουμε. Εδώ τα μαγικά που πήρες. Να δοκιμάσουμε αν βολεύουνε. Θα βολεύουν, θα βολεύουν. Ποιος δεν είναι κορδέλος. Έβαλα. Την κλείνω. Και την άφησα. Δημήτρη, είσαι τέλειος, με ασχολείται από πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι πανέμορφα τα χρώματα που διαλέξαμε. Διάλεξες. Ωραία, Δημήτρη, είπα να σε κάνω λίγο μέσα σε αυτό. Γραμμένο με έχει, παιδιά. Όχι. Εσύ ήθελες κόκκινο χρυσό. Και εγώ μια ζωή στο σπίτι μου είχα πάντα κόκκινο χρυσό. Οπότε ήθελα λίγο να κάνω τη διαφορά. Τι πήγε το πιαστάκι μου. Εδώ πέρα χρειάζεται κάτι. Όντως. Παίρνεις.
κάνεις έτσι και βλέπεις τι λείπει από πού. Εδώ θεωρώ ότι είναι οπωσδήποτε εδώ ή εδώ. Το δεύτερο, το δεύτερο. Εδώ. Ναι. Δώσ' το μου. Ω, ευχαριστώ, δεν περίμενα να μου το δώσεις. Λίγο επειδή είναι χρυσό, είναι άσπρο, δεν φαίνεται τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Ήρθε η ώρα να βάλουμε το αστέρι. Και επειδή είσαι κολόνα του σπιτιού μου, θα το βάλεις εσύ. Εγώ θα έλεγα επειδή είναι δικό σου το βίντεο να το βάλεις εσύ, αλλά δεν πειράζει το βάλω. Όχι, κολόνα του σπιτιού το βάλω. Ορίστε. Λάθος. Λάθος. Τι λάθος. Όχι, το καταστρέφει. Έλα, έλα, κράτα. Θα σου δείξω κολόνα. Έτσι, πέφτει. Βάρος, φυσική. Παίρνεις, λυγίζεις. Και μετά βάζεις. Έλα. Εδώ είναι φυσικό επειδή. Να, τώρα το βάλεις έτσι. Θα δεις, θα διαπιστώσεις πούμε ότι πέφτει ρε παιδί. Άρα. Θα το λυγίσει. Πάπ και το βάζεις. Και πάλι πέφτει. Κολόνα μου! Το κάνεις δεύτερη φορά. Και πετυχαίνει πάντα 100% των περιπτώσεων. Ωoo! Τέλειος! Μπορούμε να φύγουμε τώρα. Όχι. Λοιπόν, το πιο σημαντικό κομμάτι στα Χριστούγεννα και στο στόλισμα του δέντρου. Είναι η Φάτμη. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Χριστού. Πρόσφατα είδα ένα βιντεάκι, απογοητεύτηκα είναι η αλήθεια αρκετά, γιατί ρωτούσαν μικρά παιδιά τι είναι Χριστούγεννα. Τι είναι ο Χριστός, τι σχέση έχει ο Χριστός με την Παναγία. Και δεν ήξεραν τι να πούνε, έλεγαν φίλοι από τον Χριστό, ο Θεός τι ρόλο έπαιζε, δεν ήξεραν να απαντήσουν. Τέλος πάντων απογοητεύτηκα και γι' αυτό είπα να το πω εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο. Να δίνουμε σημασία γενικότερα στο τι γιορτάζουμε το Πάσχα, τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Γιατί η θρησκεία μας είναι αγάπη. Και άμα δεν ξέρουμε τη βασική αρχή, πού πάμε σε αυτόν τον κόσμο. Γενικώς πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Αυτά που έκανε ο Χριστός δεν τα έκανε κανένας άλλος. Μόνο να ακολουθήσει αυτά που είπε, γίνεσαι 10 φορές καλύτερος άνθρωπος. Τουλάχιστον μένεις με την προσπάθεια. Πολύ ωραία θέση. Θέλω να μου πεις αυτό εδώ. Εκεί. Ή εδώ. Ναι, αυτό πάνω. Και τώρα αυτά και αυτό. Αυτά εδώ αρχικά πρέπει να τα βάλουμε μπαταρίες. Αυτό είναι τέλειο. Το λάτρεψα. Α, είχε βίδα εδώ. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Προφανώς και έχει βίδα. Πότε προφανώς, πότε κάθε φορά όταν κάνεις ένα έτσι τελειώνει, ανοίγει, τελειώσει. Έχει βίδα. Μου με κάνεις έτσι μεγέθυση. Τον είπα δείξε μου τις ηλεκτρολογικές μου ικανότητες και δείχνει το σκουπίδι, ρε σκουπίδι με. Οι ικανότητες ηλεκτρολογικές είναι. Μόνο ο μπαμπάς σου είναι καλός. Ναι, αφού είναι το επάγγελμά του, αλλά ένα ξεβίδωμα το έχω κι εγώ. Μιλάς για τις δικές μου ικανότητες, αλλά δεν ήξερες άμα είναι αυτές οι σωστές, οι 3α. Να σου και τους αλέρτ. Εγώ δεν δήλωσα ότι έχω ηλεκτρολογικές ικανότητες σε αντίθεση με κάποια άλλη. Κύριε μου, τις μπαταρίες δεν χρειάζεται να έχεις τις ηλεκτρολογικές ικανότητες για να ξέρεις ποιες είναι. Άντε κλείστε το φωτό τώρα. Γιατί εγώ πίσω που ήταν έτσι και αλλιώς χριστουγεννιάτικος. Αυτό είναι δικό μου 100% οπότε ναι, φαίνεται τέλειο. Ναι, δικό δεν μπορώ να πω. Φαίνεται τέλειο, τέλειο. Τόσο σας αρέσει αυτό το βίντεο, ε. Νομίζω πως για πρώτη φορά τα πήγαμε πολύ καλά, θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ, φαίνεται πολύ κουκουλιάρικο το σπιτάκι μας, εσένα. Εγώ δεν χρειάζομαι γνώμη, ξέρω ότι τα πήγα καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο δικό μου κανάλι, μπας και διτάσω παραδείγμα. Αφήστε το να λέει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe σε μένα, όχι σε αυτό, σε μένα. Στην Αλεξάνδρα μου να κάνετε. Θα έπρεπε να περάσει το τέλος του βίντεο για να γίνεις λίγο γλυκούλης. Αν θα φτάσει κανένας στο τέλος του βίντεο. Είμαι κι εγώ. Κοινοποίηση στα φιλαράκια σας. Follow social media, Instagram και TikTok. Ανεβούμε λίγο ακόμα παραπάνω. Αυτά.